Γεια σας, είμαι ο Όλγα και σήμερα θέλω να σας δείξω μια πάρα απλή συνταγή πώς μπορείτε να κάνετε ένα φυσικό peeling για τα πόδια, για τις πατούσες. Είναι εύκολη συνταγή, την έχω πάρα πολύ καιρό, μου αρέσει. Μπαίνουν μέσα πολύ απλά υλικά και αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να δείτε το βιντεάκι αυτό μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος θα σας πω και δύο μυστικά μικρά. Για άμα είστε καινούριοι στο κανάλι, καλώς ορίσατε. Κάντε εγγραφή, πατήστε καμπανάκι εκεί πάνω για να μην χάσετε τα καινούργια επεισόδια, κάπως έτσι. Λοιπόν, εγώ στο peeling θα βάλω βότανα, ζάχαρη και λάδια. Τι βότανα θα βάλω? Εγώ εδώ πέρα έχω, σας δείξω κάπως έτσι. Λοιπόν, μέντα, ρίγανη, λιβάντα, λίγο χαμομήλι, δεντρολίβανο και όλα αυτά τα βότανα θα σπάσω κομματάκια και θέλω να τα έχω σε μορφή σκόνη. Θα σας δείξω πως γίνεται. Η ζάχαρη είναι απλή κρυσταλλική, μία κούπα, ορίστε, έτσι. Και τα λάδια είναι ένα κουταλάκι της σούπας καστορέλιο και θα βάλω ελαιόλαδο εδώ πέρα. Να σας δείξω, ωραία. Ωραία, έτσι φαίνεται. Εδώ πέρα έχω ρίγανη αποξηραμένη, από πάνω ελαιόλαδο. Αυτό το ελαιόλαδο τώρα, έτσι όπως είναι, εδώ μέσα 3 ντομάτες, έχει μια μυρωδιά ευχάριστη. Είναι, βασικά είναι για σαλάτες. Είναι ωραία πάνω από τη φέτα να τη βάλετε. Το ελαιόλαδο δίνει άλλη, ελαιόλαδο και ρίγανη μαζί με στο λάδι. Και λίγο ρίγανη φρέσκια από πάνω, είναι για σαλάτες. Αλλά και για τα πόδια κάνει, γιατί ό,τι μπορούμε να τρώμε, εκείνο ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να είμαστε όμορφοι. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο, κάνουμε τα βότανα αυτά αποξηραμένα σε μορφή σκόνη και σας δείχνω πως το κάνω εγώ. Βέβαια μπορείτε να πάρετε ό,τι βότανα θέλετε, όποια σας αρέσουν, η μυρωδιά τους, όποια θα βρείτε. Δεν θα τρελαθούμε κιόλας, γιατί είναι για μας. Θα κάνουμε αυτό, μας ευχαριστεί, αυτό που μας ευχαριστεί, κάπως έτσι. Και η δοσολογία τώρα. Για μία κούπα ζάχαρη, εγώ θέλω ένα κουταλάκι της σούπας γεμάτο με σκόνη. Οπότε θα τρίψω λίγο αυτά που θα τα βάλω τώρα εδώ. Θέλει χρόνο, θα τρίψω. Κάπως έτσι, δεν θα βλέπετε όλο, θα βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα μετά. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Απλά εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, εμένα μου αρέσει αυτή η απασχόληση. Εσείς μπορείτε να το κάνετε ψηλά κομματάκι και με ένα άλλο τρόπο όπως νομίζετε. Ή στο κάτω-κάτω, αν δεν σας αρέσουν τα βότανα ή δεν θέλετε, μπορείτε να βάλετε λίγη μαστίκα χείου, περίπου 2 γραμμάρια ή κανέλα, όσο θέλετε με το άρωμα, να σας ευχαριστεί το άρωμα ή δεν θα βάλετε τίποτα, απλά θα είναι λάδια και ζάχαρη και αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο peeling. Κοιτάξτε να δείτε, με αυτό το τρόπο πέφτουν μικρά κομματάκια σαν σκόνη κάτω. Τώρα αυτό που είναι πάνω θα ξαναπειράσω έτσι. Θα ξανατρίψω και έτσι 2-3 φορές να ξανακάνω και ξανακάνω επανάληψη και μετά θα έχω ποσότητα από τη σκόνη εδώ πέρα όσο θέλω. Τώρα είναι λίγο, ακόμα λίγο θέλει. Κάπως έτσι, ένα κουταλάκι, λίγο βουνάκι, κουταλάκι της σούπας από βότανα, σκόνη, ζάχαρη, ανακατεύω. Και βάζω το καστορέλιο. Όταν θα το ανακατέψω, θα συμπληρώσω, θα βάλω λίγο ελαιόλαδο, τόσο για να μ' αρέσει η σύσταση, πώς θα είναι η υφή του σκραπ. Πρέπει να έχει λάδι, να νιώθετε ότι έχει λάδι, αλλά να μην έχει πάρα πολύ. Θα μπει περίπου πάλι ένα κουταλάκι της σούπας, ίσως λίγο παραπάνω. Τώρα θα δοκιμάσω και θα το κάνω μπροστά σας. Thank you.
και παραθυράκια, αλλά αυτά δεν βοηθάνε. Θα βρούμε άλλο τρόπο. Κοιτάξτε πως είναι. Και είναι σαν... Να σας δείξω κιόλας. Δεν πέφτει αμέσως η ζάχαρη και τρίβεται ευχάριστα. Είναι πάρα πολύ, δεν θέλω άλλο λάδι, για μένα είναι εντάξει και η μυρωδιά και πως είναι. Και τώρα να σας πω δύο πράγματα για αυτό το peeling. Μπορείτε να το κρατάτε σε ένα γυάλινο βάζο με καπάκι για πάρα πολύ καιρό. Για μισό χρόνο, για ένα χρόνο, για πάρα πολύ καιρό. Δεν χαλάει. Τόσο που ακόμα είναι καλά το λάδι, η ζάχαρη δεν χαλάει και άμα δεν μπει και νερό μέσα δεν θα χαλάσει. Το δεύτερο, αυτό το peeling θα το χρησιμοποιήσετε όταν κάνετε την περιποίηση ποδιών, πλένατε τα πόδια σας καλά, σκουπίζετε τα πόδια και εκεί που είναι λίγο βρεγμένα αλλά σχεδόν στεγνά αρχίζετε και τρίβετε με αυτό το peeling την πατούσα, εκεί που έχετε προβλήματα, εκεί που θέλετε λίγο να ξεκουραστεί το πόδι, τρίβετε, 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 μετά ξεπλένετε απλά με νερό. Και στο τέλος έχετε την αίσθηση ότι το δέρμα αναπνέει, ότι κάνατε κάτι, δεν ξέρω, κάτι πολύ ωραίο με τα πόδια σας και δεν θα χρειαστεί κρέμα εκείνη την ημέρα σίγουρα, γιατί έχει λάδι. Την περιποίηση αυτή θα την κάνετε 1-2 φορές την εβδομάδα το καλοκαίρι. Πιστεύω θα την κάνετε γιατί είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ οικονομική. Και κανένας δεν θα καταλάβει τι είναι αυτό το πράσινο εδώ πέρα που έχετε. Τι είναι αυτό. Δεν θα ξέρει κανένας τι κάνετε. Και σε μένα τώρα μυρίζει βότανα. Εσείς μπορείτε να βάλετε και αιθέρια έλαια μέσα να έχετε άλλη μυρωδιά. Ή όπως είπαμε μπορείτε να βάλετε μαστίκα χείο άμα σας αρέσει. Τώρα δύο μυστικά που σας υποσχέθηκα να σας πω. Το πρώτο είναι άμα... φοβάστε μυκητίες ή έχετε πρόβλημα μύκητες, μπορείτε να βάλετε για αυτή εδώ την ποσότητα το peeling 20 σταγόνες εθέριο έλαιο τριώδεντρο. Βέβαια δεν θα γιατρέψει τα πόδια σας, αλλά θα καλυτερέψει την κατάσταση και θα βοηθήσει στην άλλη θεραπεία που θα κάνετε. Το δεύτερο, άμα έχετε κάλους, άμα είναι πάρα πολύ κουρασμένα τα πόδια, άμα μαζεύετε γρήγορα, άμα είναι σκληρό το δέρμα, να το πω έτσι, ή άμα πάει να έχετε ραγάδες, μπορείτε αντί για ελαιόλαδο να βάζετε σπαθόλαδο και στο τέλος, όταν κάνετε το peeling, σκουπίσατε τα, πλένατε τα πόδια μετά το peeling, σκουπίσατε, μπορείτε να πάρετε ένα τέτοιο κομματάκι από το λιμόνι, αυτό εδώ το κομμάτι, εδώ που έχουμε λίγο κίτρινο και πιο πολύ άσπρο και τρίβεται απλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μέσα 2-3 λεπτά και ένα μασαζάκι με λιμόνι. Και λιμόνι μετά δεν ξεπλένουμε. Είναι το λιμόνι, έχει πάρα πολύ ωραία εθέρια έλαια δικά του και τα δίνει στο σώμα μας. Θα αναπνέει το δέρμα περισσότερο και λίγο θα μαλακώσει. Εκεί που πρέπει να μαλακώσει. Αυτά ήταν για σήμερα. Γεια σας, τα λέμε και χάρηκα πολύ που ήσασταν ακόμη μια μέρα μαζί μου. Γεια σας.